θα περάσει η τρομοκράτηση. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και πάλι στην Κρήτη για να στείλει ηχηρό μήνυμα ελπίδας και ανατροπής. Οι εργασίες είναι πυρετώδεις εν ώψη της αυριανής ομιλίας του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Πλατεία Ελευθερίας. Γι' αυτό καλούμε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, παρά τις όποιες επιφυλάξεις και διαφωνίες τους, να ενώσουν τις φωνές και τις δυνάμεις τους για να φέρουν μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ την ανατροπή. Αύριο, Τρίτη, 20 Ιουνίου, στις 8 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας θα μιλήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας. Καλούμε όλους τους δημοκρατικούς προοδευτικούς πολίτες να ενώσουμε τις φωνές μας και να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας και ανατροπής. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ καλούν τους πολίτες με την ψήφο τους στις 25 Ιουνίου να αποτρέψουν, όπως είπαν, το εφιαλτικό για τη δημοκρατία σενάριο στην κάλπη, ενισχύοντας το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ανατρέποντας τους σχεδιασμούς της Νέας Δημοκρατίας για σάρωση του πολιτικού συστήματος. Και καλούμε όλους τους δημοκράτες πολίτες του Ηρακλείου σε παλαϊκό αγώνα για την ανατροπή της δεξιάς και της νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Αυτό που ζούμε αυτόν τον καιρό δεν μας αξίζει σαν λαό και σαν χώρα. Όλοι μαζί, αύριο στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, μαζί με τον πρόεδρό μας, Αλέξη Τσίπρα. Η αύξηση του δημοσίου χρέους, πολύ πάνω από τα επίπεδα του 2009 όταν μπήκαμε στα μνημόνια, έτσι, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γι' αυτό χρειάζεται ένα ΣΥΡΙΖΑ που ήταν η μοναδική πολιτική δύναμη η οποία κατάφερε να αντιμετωπίσει την κρίσιμη κατάσταση, κατάφερε να διασώσει το ασφαλιστικό σύστημα. Το αν σήμερα οι συνταξιούχοι παίρνουν συντάξεις οφείλεται στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτόν τον αγώνα, πάμε να αναμετρηθούμε με τη δεξιά, τόνισε ο Δημήτρης Κλαράκης, ο οποίος αναφέρθηκε στα διλήμματα της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης. Ελλάδα των πολλών ή Ελλάδα των λίγων και προνομιούχων, των ημετέρων και της διαπλοκής? Ισχυρό κοινωνικό κράτος με δημόσια παιδεία, υγεία για όλους ή διάλυση και ιδιωτικοποίησή τους?